Με σκορ 12-11 η ομάδα του Διασύμων κερδίζει την πρώτη ασκία της εβδομάδας. Και το έπαθλο φαγητού, συγχαρητήρια. Να δω ο Ντάνιελ ο νέος. Μαζί με την Όλγα επικράτησε το τελευταίο flag race στο αγώνα. Και να ξεκινήσουμε με αυτούς τους δύο. Ντάνιελ, φαντάζομαι είσαι κάτι παραπάνω από ευχαριστημένος από την πρώτη σου εμφάνιση στο Survivor. Πώς νιώθεις? Πολύ ευχαριστημένος που βοήθησα στο να φάνε τα παιδιά απόψε μετά από καιρό. Η ασυλία, όλοι τέλος πάντων που βοήθησα σε όλα αυτά. Ήταν βαρύ στο τέλος που ήξερα ότι παίζω το τελευταίο αγώνα και κρίνεται το αν θα φάνε η ασυλία, αν θα ψηφιστούν. Αν θα φάνε, λες εσύ, δεν θα φας. Θα φάω κι εγώ, αλλά εγώ μόλις ήρθα, θέλω να σου πω. Δεν έχουμε την ίδια πείνα. Ναι. Θα τα μοιραστεί λοιπόν, Ντάνιελ. Δεσμεύσεις είναι αυτές, δεσμεύσεις την κάμερα μπροστά. Και η ασυλία και όλα. Οπότε ήταν βαρύ που ήταν ο τελευταίος πόντος, αλλά χαίρομαι πολύ. Εσύ φυσικά και οι υπόλοιποι τρεις παίκτες οι οποίοι μπήκατε σήμερα στο παιχνίδι, δεν έχετε κάτι να διακινδυνεύσετε. Για αυτή την εβδομάδα έχετε ατομική ασυλία, αλλά σίγουρα δεν ισχύει το ίδιο για τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου. Να έρθω και στην Όλγα. Θες να ολοκληρώσω τον Ντάνιελ. Είμαστε στην ίδια ομάδα. Είμαστε ένα, είμαστε μια ομάδα. Νιώθεις ήδη μέρος της ομάδας, νομίζω τους αγκάλιζαν οι κόκκινοι. Θα σου πω την αλήθεια, επειδή εγώ τους βλέπω τόσο καιρό, είναι διαφορετικό. Εγώ νιώθω σαν να τους ξέρω. Αυτοί τώρα με μαθαίνουν. Απλά εγώ έχω τη συμπεριφορά ότι λες και γνωριζόμαστε, γιατί τους βλέπω. Αγωνιστικά σίγουρα πήραν μια γεύση. Όλγα, πώς νιώθεις για αυτό το τελευταίο flag race μαζί με τον Ντάνιελ? Πήρατε την ίδια την ομάδα. Πολύ όμορφα. Οι νέες αφήξεις κάνανε αισθητή την παρουσία τους. Η προσπάθεια ήταν συλλογική. Όλοι μαζί προσπαθήσαμε, το πιστέψαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και κάπως έτσι τα καταφέραμε. Είμαι πολύ χαρούμενη. Συγχαρητήρια και στην ομάδα των Μπλε. Ήταν και η δική τους προσπάθεια πολύ καλή. Και χαίρομαι πολύ που θα φάμε μετά από 4 μέρες, Γιώργο. Φυσικά, αυτό δεν το ξεχνάτε ποτέ. Να έρθω λίγο και στο τελευταίο ζευγάρι που έπαιξε για την ομάδα των μαχητών. Σταμάτη, είναι λίγο άχαρο το γεγονός ότι επικεντρώνομαι σε εσάς, αλλά με μια δικιά σας νίκη θα μπορούσε η ομάδα να πάρει όλη την ασυλία. Πώς νιώθεις? Γιώργο, αρχικά να πω συγχαρητήρια στους κόκκινους που κερδίσανε. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, γιατί ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Όλοι σαν ομάδα φτάσαμε κοντά στην πύχη, δεν πιάμε νερό. Εγώ ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από την ομάδα μου που έτρεξε για το τελευταίο πόντο, γιατί δεν τα κατάφερα τελικά να κερδίσω. Κάτι που με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, γιατί ήθελα πάρα πολύ να δώσω τη χαρά στην ομάδα μου και στο να φάει, αλλά πιο σημαντικό να μπορούμε να πάμε το βράδυ στο συμβούλιο σαν θεατές. Από εκεί πέρα θα μαζέψουμε όλη μας τη δύναμη για παρακάτω, για τη συνέχεια, γιατί ξέρω ότι η μπλε ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή και τα νέα τα παιδιά που έχουν έρθει αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή προσθήκη για μας, ώστε να μπορέσουμε να δυναμώσουμε και προχωράμε, Γιώργο. Απλά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος αυτό. Απόλυτα κατανοητό. Μαριλίνα, έτρεξε μαζί με το Σταμάτη. Τελευταία αναμέτρηση, πώς νιώθεις? Αρχικά και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στην κόκκινη ομάδα. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Γενικά από το πρωί το είδα και στον ύπνο μου ότι δεν ήταν πολύ καλημέρα. Ήταν η πρώτη μέρα που ξύπνησα και δεν είπα στα παιδιά καλημέρα. Το ένστικτό μου τελικά δεν με ξεγελάει, γιατί και που έφερα μία νίκη, κάτι μου το έλεγε μέσα μου. Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη στα παιδιά και στα κορίτσια που πεινάνε πάρα πολύ. Όλη μέρα μου το λένε. Εγώ δεν πεινάω τόσο στα κορίτσια. Χίλια συγγνώμη και είμαι πολύ στεναχωρημένη, ειλικρινά. Πάρα πολύ. Χρύσα, η πείνα έχει αρχίσει και χτυπάει την πόρτα για τα καλά στην ομάδα των μαχητών. Ναι. Ναι, σε είδα μετά τον αγώνα, ξεσπάσε κλάματα και εσύ και η Ιωάννα. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο ευαίσθητη και στην έξω μου ζωή. Είμαι, κλαίω λίγο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι που κέρδισαν τα παιδιά. Μπράβο, ήταν πολύ καλοί όλοι. Στεναχωριέμαι για τη δική μου ομάδα και γιατί δεν θα φάει, που για μένα, παιδιά, είναι το πιο βασικό. Νιώθω ότι δεν έχω δυνάμεις. Και γιατί θα αναγκαστούμε να ψηφίσουμε ένα άτομο από την ομάδα μας ξανά. Άρα, ξέρουμε ότι στη μονομαχία πάλι θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε κάποιον. Παρ' όλα αυτά, τώρα κοιτάμε μπροστά. Ελπίζουμε για αύριο να είμαστε πιο δυνατοί, να το βρούμε καλύτερα και να φέρουμε την. Ιωάννα, σε είδα και σε ένα κλαμμένη στο τέλος του αγώνα. Τι σε πείραξε πιο πολύ, το έπαθλο φαγητού ή η ασυλία? Γιώργο, ιδέα σου ήταν. Ένα σκουπιδάκι στα μάτια σου. Με στεναχωρεί πάρα πολύ το που δεν κερδίσαμε. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου και ελπίζουμε να είμαστε δυνατοί αύριο να καταφέρουμε να φέρουμε την νίκη. Η μπλε λοιπόν θα έρθω στο συμβούλιο το βράδυ και να έρθω στον Φάνη Μπολέτση. Φάνη, έρχεται άλλη μια ψηφοφορία, αυτή τη φορά για την ομάδα σας. Πώς νιώθεις? Αρχικά θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είπε η Μαριλίνα. Δεν πιστεύω ότι ήταν μια άσχημη μέρα. Ήμασταν και εμείς και τα παιδιά προφανώς σε καταπληκτική μέρα. Καλή τους όρεξη, δεν μπορώ να πω ότι ζηλεύω. Ζηλεύω πάρα πολύ και πεινάμε πάρα πολύ. Θέλω να ζητήσω κι εγώ συγγνώμη προσωπικά στα δύο κορίτσια μας που κλαίνε, αλλά θέλω να τους προσκεθώ κιόλας ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες.
και ότι κερδίζουμε σαν ομάδα και χάνουμε σαν ομάδα. Δυστυχώς σήμερα κάναμε στις κρίσιμες στιγμές αρκετά ατομικά λάθη και ξεκινάω και από τον εαυτό μου που έπεσα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και ίσως δεν το ξέρω, συγχαρητήρια και στο Σάββα προφανώς και στην Κατέρινα. Αν δεν έπεφτα θα μπορούσαμε να κερδίσουμε γιατί χάσαμε για ένα. Οπότε θεωρώ ότι έχω και εγώ αρκετά μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν χαμόγελα στην πλεομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσουμε και θα έρθουμε πιο δυνατοί. Λοιπόν, θα βρούμε χρόνο να τα συζητήσουμε όταν πέσουν και οι παλμοί το βράδυ στο Συμβούλιο. Όλα αυτά μαζί με τους μπλε, οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν και να βγάλουν την πρώτη υποψηφιότητά τους. Υπενθυμίζω ότι εξαιρούνται αυτήν την εβδομάδα όλοι οι νέοι παίκτες. Επομένως, ο Σωτήρης και Αέρα δεν μπορούν να ψηφιστούν. Μπορούν φυσικά να ψηφίσουν. Οι κόκκινοι λοιπόν παραμένουν εδώ να απολαύσουν και το έπαθλο φαγητού. Οι μπλε επιστρέφουν στα πρόχειρα καταλήμματα και όλοι μαζί το βράδυ στο Συμβούλιο του νησιού. Καλή συνέχεια, παιδιά.